Μπορούμε να ξεκινήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως. Το πρώτο θύμα του μνημονίου είναι η δημόσια υγεία. Σήμερα η χώρα βρίσκεται μπροστά στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη δημόσια υγεία και στις δημόσιες υπηρεσίες και στη φροντίδα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με χιλιάδες συμπολίτες μας με βαριές ασθένειες που αναγκάζονται να διακόψουν τη φαρμακευτική τους περίθαλψη λόγω οικονομικής αδυναμίας, και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση έρχεται να επιβάλλει την επιταγή της Τρόικας για την διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την απόλυση στην ουσία χιλιάδων γιατρών του ΕΟΠΗ. Με τεχνάσματα βέβαια που αφορούν τη μετακίνηση 3.000 γιατρών, αλλά με βεβαιότητα κατά τη δική μας εκτίμηση ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα μετακινηθούν στην ανεργία. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι πια ανεκτή. Όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τους γιατρούς, από την ελληνική κοινωνία. Διότι αυτό που απειλείται είναι η ποιότητα της ζωής μας, η ίδια η ζωή μας. Και κυρίως για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που δεν έχουν οικονομίες πια, που είναι άνεργοι και που αύριο θα στερούνται και δυνατότητας πρόσβασης στο φάρμακο και στην περίθαλψη. Διαλύεται το ΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ. Με την πολιτική του φαρμάκου ουσιαστικά κινδυνεύουμε, πολιτική που είναι χάρισμα στις πολυεθνικές του φαρμάκου και πολιτική διάλυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Κινδυνεύουμε αύριο να δούμε την απόσυρση σκευασμάτων από τα φαρμακεία και αναρωτιόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πριν από τις εκλογές απειλούσαν την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες ότι αν σταματήσει το μνημόνιο θα κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τις καταθέσεις τους, αλλά και να κινδυνεύουν να έχουμε ελλείψεις από φάρμακα και να κινδυνεύει η ίδια η ζωή μας. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που σήμερα επιβάλλουν αυτή την πολιτική που οδηγεί την πλειοψηφία της κοινωνίας και των πολιτών σε τεράστιους κινδύνους. Εμείς θα στηρίξουμε τον αγώνα των γιατρών, κυρίως όμως θα στηρίξουμε τον αγώνα των απλών ανθρώπων, της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια. Θεωρούμε ότι ο αγώνας των γιατρών είναι συνυφασμένος με τον αγώνα για τερματισμό, ακύρωση του μνημονίου και για μια συνολική διέξοδο από την κρίση. Άρα απαιτεί πολιτική λύση. Ιδάλλως θα είμαστε αναγκασμένοι διαρκώς να ζούμε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Θα είμαστε αναγκασμένοι να σερνόμαστε σε αυτή τη διαδικασία του αργού και βασανιστικού θανάτου. Σήμερα μάθαμε πριν κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι ότι 3 ψυχιατρικά νοσοκομεία στην πραγματικότητα κλείνουν, διότι οι εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό βγαίνουν στη διαθεσιμότητα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά κυρίως για τους νοσηλευόμενους και τις οικογένειές τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για μας αυτή η κατάσταση δεν είναι πια ανεκτή και πρέπει να μπει άμεσα ένα τέλος σε αυτόν τον κατήφορο. Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσουμε στο σχόλιο των εκπροσώπων των γιατρών, δύο σχόλια για την πολιτική επικαιρότητα, αν μου επιτρέπετε. Το ένα... Αν επιτρέπουν οι φιλοξενούμενοι μας. Το ένα έχει να κάνει με τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Υγείας που κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά με τις τάσεις του εξυπηρετεί συμφέροντα φαρμακοβιομηχανιών. Και το δεύτερο για τις διαπραγματεύσεις του Πρωθυπουργού ή την συζήτηση που γίνεται κατά τη συνάντηση με την Γερμανίδα Καγκελάριο, και αν περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα ή αλλαγή στάσης από πλευρά της Γερμανίας ή κάποιο διαπραγματευτικό κέρδος, ας πούμε, έτσι, αυτή είναι.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημά σας, η απάντησή μου θα είναι λακωνική. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Αυτοί που έχουν διαλύσει την κοινωνία για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα ντόπια και ξένα, έρχονται σήμερα και κάνουν ένα πρωτοφανή αντιπερισπασμό, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα, γιατί εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ελεγχόμενο, φτηνό και ποιοτικό φάρμακο. Και βεβαίως υπερασπιζόμαστε κυρίως την ανάγκη του Έλληνα πολίτη να μπορεί να έχει μια ποιοτική, μια ποιότητα ζωής και μια φαρμακευτική περίθαλψη και πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας που να είναι σε ανοιχτά επίπεδα. Όλοι αυτοί όμως θα γράψουν τα ονόματά τους με τα μελανότερα γράμματα στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, αφορά νομίζω την διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, ας μην γελιόμαστε. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος σήμερα θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ για να την παρακαλέσει να τον λυπηθεί, μεταφέροντας δηλαδή τις ήδη ηλυμένες αποφάσεις για νέα επιβάρυνση και νέα μέτρα μέχρι τις ευρωεκλογές. Και με μοναδικό επιχείρημα, ξέρετε ποιο? Λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το επιχείρημα του πρωθυπουργού. Και δεν ξέρω αν κυρία Μέρκελ θα το λυπηθεί. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα είναι αξιοθρήνητος. Έξι. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ανώτος επιστημονικός φορέας της χώρας των υγειονομικών, έχει σαν υποχρέωση και καθήκον να προστατεύσει με κάθε τρόπο αφενός μεν τα δικαιώματα των λειτουργών της υγείας και την ευπρεπή λειτουργία, αλλά κυριότερα την ασφαλή περίθαλψη του ελληνικού λαού. Στα πλαίσια αυτά των υποχρεώσεών μας και των επισκέψεών μας στους αρχηγούς των κομμάτων, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και να συζητήσουμε μαζί του τα συμβαίνοντα στον χώρο της υγείας. Επισημάναμε από την πλευρά μας τους κινδύνους που αυτή τη στιγμή ελοχεύουν για τη δημόσια υγεία, για την περίθαλψη του ελληνικού λαού. Επιχειρείται μια βίαιη προσαρμογή της υγείας, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και επιχειρείται η απορρίθμιση και η αποδόμηση των δημοσίων δομών και επίσης πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι του χώρου της υγείας οδηγούνται μέσω της κινητικότητας διαθεσιμότητας σε απολύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ασφαλισμένος πολίτης από τη μία πλευρά θα έχει πια χάσει την δυνατότητα να βρει τον γιατρό του, να πάρει το φάρμακό του που έχει ανάγκη να κάνει την εξέτασή του. Από την άλλη πλευρά, χιλιάδες οικογένειες του χώρου της υγείας θα απολυθούν μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και προσφοράς σε αυτόν τον τομέα. Ο ήδη βεβαρημένος τομέας της νοσοκομειακής περίθαλψης ακόμη θα επιβαρυνθεί, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μετακινούνται προς τα νοσοκομεία. Η χώρα μας είχε το προνόμιο μέχρι τώρα να έχει ειδικότητες που εργάζονται, γιατρούς ειδικευμένους που εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και τώρα με ένα βίαιο προσανατολισμό σε άλλη κατεύθυνση επιχειρείται να τους στερηθεί. Ο ιατρικός κόσμος σύσσωμος αντιδρά σε τέτοια σχέδια που απορριθμίζουν την υγεία, που εμποδίζουν τον Έλληνα πολίτη και τον στερούν από την ανάγκη του να επισκεφτεί τον γιατρό και το φάρμακό του, θα διταχθεί με κάθε τρόπο σε τέτοια σχέδια. Ζητάμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ιδιαίτερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κόμμα να καταφύγουν σε κάθε τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν ώστε ο Έλληνας πολίτης να μην στερηθεί το μεγάλο κοινωνικό αγαθό που είναι η υγεία του. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.